Έτσι νομίζω. Έτσι μου έχουν πει. Κάνει και ρηπορτάζει. Εδώ αυτά. Να φέρω εδώ το. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ξεκίνησε μια προσπάθεια στην αρχή να κάνουμε μια συνάντηση εμείς οι έξι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, της Μίζωνος αντιπολίτευσης. Στη συνέχεια, μετά και την εξέλιξη της υπόθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, είδαμε ότι αυτό, όπως εξελίσσεται, αποτελεί πολύ μεγάλη απειλή για την Άνδρο, για τον τουρισμό, την οικονομία και τη διαχείριση των απορριμμάτων και το περιβάλλον γενικότερα, με αποτέλεσμα να δούμε ότι αυτό αφορά όχι μόνο ολόκληρη την αντιπολίτευση, δηλαδή και την παράταξη του Γιάννη του Καπάκη και της Μαρίας Βασιλοπούλου, αλλά και την ίδια τη συμπολίτευση, από τους οποίους εγώ ζήτησα, αν κάποιοι θέλαν να είναι εδώ, να ενημερωθούν για πράγματα που εδώ θα δούμε, που δεν τα είδαν ποτέ, γιατί έπρεπε να αποκρυφτούν, να μην υπάρξουν στην ενημέρωσή τους, ώστε να πάρουν μια απόφαση η οποία είναι ευθέως καταστροφική, αλλάζει όλα τα δεδομένα και υποθηκεύει την πιθανότητα να γίνει διαχείριση μεχητή. Με αυτή τη λογική είπαμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Έτρεξαν γεγονότα μετά την τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Φαίνεται ότι η πίεση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη και ο Δήμαρχος οδηγείται σε μια νέα πρόσκληση την Τετάρτη με την παρουσία του μελετητή, γιατί γίνανε πάρα πολλά στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό και οι ενέργειες, οι δικές μας ακολούθως, η δική μου επιστολή, τα 2-3 μεγάλα έγγραφα του Γιάννη του Καπάκη υποχρέωσαν να δρομολογήσουν εξελίξεις διαφορετικές. Εγώ θέλω να σας παρουσιάσω όσα είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ψεύτικη απόφαση που πήρανε, η οποία ήταν πραγματικά εντελώς η φαρπαγή της ή με σκοπιμότητα της εισήγησης του προϊσταμένων τεχνικών υπηρεσιών, τροποποίηση των κριτηρίων που είχαμε ομόφωνα ψηφίσει το 2011 για να βγάλουν μια απόφαση η οποία πήγαινε να χωροθετήσει σε ένα νέο σημείο όπου, εάν γινόταν βαθμολόγηση με τα νέα κριτήρια, να βγει πρώτο. Αυτά καταγγέλθηκαν από όλους μας και ζητήσαμε την καταψήφισή τους. Πέρασε με ένα 11-10, μια ισχνή πλειοψηφία για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και για μια παράταξη που έχει εκλεγεί μόλις πριν από μισό χρόνο ένα, με αποτέλεσμα τώρα να προκαλείται και η επόμενη διαδικασία. Πιστεύω ότι στην συνεδρία του Συμβουλίου Τετάρτη δεν θα έχουμε την ίδια απόφαση, όμως επειδή εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι, δεν θα σταματήσουμε με τίποτα και πιστεύω ότι αυτή η ενημέρωση που σήμερα θα κάνουμε θα μπορούσε να γίνει για όλο το νησί, σε οποιοδήποτε σημείο, γιατί καμιά απολύτως επίπτωση δεν έχει η χωροθέτηση στην περιοχή Πλούσκας παρά μόνο τη συναισθηματική, γιατί να έρθουν εδώ. Εγώ τουλάχιστον είμαι πεπισμένος και θέλω να παρουσιάσω όλα τα στοιχεία και κάποια στιγμή θα κριθεί κάθε χωροθέτηση και κάθε απόφαση που θα πάρθει. Για την ιστορία λέω ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το 2011, καθορίστηκαν, εντάχθηκε το έργο, χρηματοδοτήθηκε η μελέτη με ύψος δαπάνης περίπου 300.000 ευρώ, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, κρίθηκε ο μελετητής, είναι η εταιρεία ΕΠΤΑ και από τις 24 Δευτέρου του 2012 ξεκίνησε με τον καθορισμό των κριτηρίων που παρουσιάστηκαν από το μελετητή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να ξεκινάει τη συγκριτική βαθμολόγηση. Αξιολόγησε με τα κριτήρια που θα δείτε όλες τις πρώην θέσεις σε τις προηγούμενες μελέτες που ήταν η Πλούσκα και τις δικές του που βρήκε ο ίδιος, η Πλούσκα, το Στενό, μία θέση στο Μακροτάνταλο και άλλη μία, μία ένα και μία τρία, Τρομάρχια, Κάστρο, Κουραμένη, Πιθάρια, και προτάθηκαν στην διαβούλευση που υπήρξε
για ένα τετράμινο άλλες 4-5 θέσεις στο κεντρικό όγκο του Ζένιου, στην περιοχή του Φρίγκελου που τώρα ξαναπροτείνεται κλπ. Οι οποίες για λόγους αποκλεισμού δεν μπήκαν καν σε βαθμολογία. Στην προκαταρκτική έβγαλε δηλαδή ο μελετητής τις θέσεις που ήταν ήδη αποκλεισμένες, όπως η θέση στη Βουκοτή που είχε αποκλειστεί με την απόφαση της ειδικής υπηρεσίας περιβάλλοντος και βέβαια τις θέσεις που είχαν κοπεί από την αρχαιολογία. Ακολούθησε στις 13/8 του 12 η αποστολή της μελέτης μας και το πρώτο έγγραφο του προϊσταμένου της υπηρεσίας περιβάλλοντος της περιφέρειας, του κ. Πολυχρονάκη, ο οποίος ζητούσε διευκρινήσεις. Ένα έγγραφο το οποίο είχε 8 διευκρινήσεις. Γίνονται από το μελετητή, στέλνονται, αφού ζητήσαμε και τη γνωμοδότηση κάποιων συναρμόδιων υπηρεσιών, που ήταν η υπηρεσία υδάτων με το προϊστάμενο τον ΟΚΑ κλπ. Στις 3 Δεκάτου υπάρχει υπόμνημα διαμαρτυρίας των κατοίκων της περιοχής στις Γίδες, οι οποίοι είναι με μια κατάσταση 120 άτομα που υπογράφουν, οι οποίοι αναφέρουν διάφορους λόγους. Ακολουθεί αμέσως μετά νέο έγγραφο της περιφέρειας με οδηγίες να δοθούν κι άλλες διευκρινιστικές απόψεις του μελετητή κλπ. Και καταλήγουμε, δηλαδή στις 3/10, 25 Νάτου ήρθε σε εμάς, 3 Δεκάτου το παραλάμβανε, 25 Νάτου έφυγε. Ακολούθησε η μελέτη από τον μελετητή και οδηγούμαστε πάλι στις 26 Νοεμβρίου, ξαναυποβάλλουμε, αφού στέλνουμε στην 26 Νοεμβρίου πάντα το 12, αφού στέλνουμε για τις απόψεις υδάτων και στην περιφέρεια, στο Υπουργείο, όπου ζητούνταν από τον Πολυχρονάκη, γιατί ζητούνταν να αλλάξει το ΠΕΣΔΑ, το ΠΕΣΔΑ είναι η μελέτη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της περιοχής Κυκλάδων, η οποία πρόβλεπε τότε μια θέση η οποία ήταν στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, που ακυρώθηκε. Και έλεγε ότι έπρεπε να αλλάξει το ΠΕΣΔΑ. Βεβαίως το Υπουργείο το απάντησε, τι λες, δεν είχε το ΠΕΣΔΑ πρόβλεψη για σημεία, αλλιώς δεν θα γινόταν χωροθέτηση. 29 πρώτο στέλνεται η νέα μελέτη, 3 φορές στείλαμε μελέτη για να απαντηθεί στο τέλος το 13 ότι εντάξει τα πήραμε όλα, αλλά από τότε, από τον 1ο του 13, όλα τα έγραφα είναι εδώ, πήγε η μελέτη, από τότε και μετά δεν επανήλθε ο μελετητής, ο προϊστάμενος του περιβάλλοντος και παραμέναμε περιμένοντας τι θα γίνει. Πέρασαν 5 μήνες, προεκλογική περίοδος, δεν υπήρχε δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο και υποχρεώθηκε ο Γιάννης Ζωβλινός πλέον 2 Μαΐου να ζητήσει τη θεώρηση της μελέτης από την τεχνική υπηρεσία, θεωρήθηκε και 10 Μαΐου υποβλήθηκε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές για να μην χαθεί μια μελέτη που ήταν ολοκληρωμένη στο 100%. Ακολούθησε η εκλογική διαδικασία, ο νέος δήμαρχος ζητήθηκε από τον Γιάννη τον Γλινό, γιατί αυτό υπόθηκε στη δική μου επιστολή, την ανοιχτή επιστολή, και χαρακτηρίστηκε ψέμα, ζητήθηκε από τον Γιάννη τον Γλινό το Κυριάκο του Θωμάκη του Σούδη, λάτε να κάνουμε ένα συμβούλιο. 4 Ιουλίου κάναμε ένα συμβούλιο οικονομικό εμείς. Εμείς κάναμε το καλοκαίρι, αν θυμάσαι Μαρία, 3 συμβούλια οικονομικά, τα οποία ήταν για διαδικασίες που επιτρέπονταν από τον νόμο, εξαιρέσιμες. Σε αυτό το συμβούλιο λοιπόν ζητήθηκε να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη με ένα συμβούλιο για έκτακτο ζήτημα που ήταν τα σκουπίδια, να στείλουμε τη μελέτη όπως έπρεπε, ολοκληρωμένη, σε 12 αντίτυπα και να πούμε προχωρήστε, η πολιτική ηγεσία σύσσωμη θέλει να χωροθετηθεί αυτή η δραστηριότητα. Αρνήθηκαν, είπαν θα αποφασίσει η νέα ηγεσία. 1η Σεπτέμβρη, μάλλον με ημερομηνία 1η Σεπτέμβρη από την περιφέρεια έρχεται ένα έγγραφο στον Δήμο και λέει στείλτε μας 12 αντίγραφα της μελέτης για να προχωρήσουμε στη διαβούλευση και στη χωροθέτηση. Δεν απάντησαν, κάναμε το συμβούλιο εκείνο τον Νοέμβριο.
Είπαμε, ας του δώσουμε τον πολιτικό χρόνο του 1,5 μήνα για να έρθουμε σε αυτό το συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας με αυτή την καταστροφική απόφαση για νέα μελέτη. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για αυτήν την απόφαση βασικά ήταν δύο. Το πρώτο ήταν ότι τα κριτήρια δεν ήταν σωστά και ήταν μεθοδευμένα δηλαδή, και το δεύτερο ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα χρόνου. Δηλαδή ότι σύντομα, όταν 6 μήνες κάναμε για να από την 1η του μηνός Σεπτέμβρη που ανέλαβε μέχρι να πάρουμε αυτή την απόφαση, πέρασαν 6 μήνες, κατανοούν όλοι ότι το να γίνει μια νέα μελέτη με όλες αυτές τις αντιδράσεις που θα έχουμε από όλους τους ενδιαφερόμενους στην περιοχή του Μακροταντάλου δεν πρόκειται ποτέ να τελεσφορήσει σε 6 μήνες. Τι έγινε λοιπόν με τα κριτήρια, αυτά που έπρεπε να έχει προβληθεί. Να επισημάνω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πάρει απόφαση ότι πρέπει να συνεχίσουν το έργο εκεί που είναι για να έχουμε τη Σταυροπέδα σαν εναλλακτική. Ακριβώς. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ορίζει ότι θα πρέπει να ο Δήμος να συνεχίσει το έργο, όχι τη χωροθέτηση. Θεωρεί δεδομένη τη χωροθέτηση. Λοιπόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία αναφέρονται, θα δείτε παρακάτω σε ποια απόφαση, είναι αυτά. Είναι τα κριτήρια αποκλεισμού, τα οποία είναι αυτά που βλέπετε, αποκλεισμός από κυρισμένους αρχαιολογικούς χώρους, ακόμη από αρχαιολογικά μνημεία. Αποκλεισμός οικοπαίδων από οικόπεδα εγκαταστάσεις ΑΠΕ που έχουν χωροθετηθεί στην περιοχή Μακροταντάλου. Υδρογεωλογικά κριτήρια, απόσταση αποφυγή υδροληψίας κατάντι του χώρου, δηλαδή εάν ο χιτή γίνει σε ένα σημείο η υδροληψία πιο κάτω από εκεί πρέπει να είναι πάνω από 500 μέτρα, εμάς συμβαίνει το αντίθετο, ο χώρος είναι σε ένα σημείο και οι γεωτρήσεις, οι υδροληψίες είναι ανάντι του χώρου, δηλαδή πάνω προς τα πάνω, 2 χιλιόμετρα και παραπάνω, και θα τα δείτε στη συνέχεια, και βέβαια η απόσταση από ενεργά σεισμικά ρήγματα κλπ. Αυτά είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον αποκλεισμό. Ακολούθησε δεύτερο φύλλο με τα κριτήρια της συγκριτικής αξιολόγησης, τα οποία είναι αυτά που βλέπετε, δηλαδή η συνοπτική παρουσίαση των κριτηρίων αφορά τα γεωλογικά και υδρογεωλογικά, όπως τα βλέπετε, η σύνθεση και η ποιότητα του εδάφους, η διαπερατότητα, το βάθος στάθμης, μέγεθος λεκάνης απορροής, το κομμάτι δηλαδή που απορρέει για το αν υπάρχει ρέμα ή όχι, γιατί αναπτύχθηκε και μια τέτοια ιστορία, η απόσταση και η σποδιότητα δυνάμεων να επηρεαστούν με ρέματα και τελικούς αποδέκτες, τα περιβαλλοντικά κριτήρια που είναι σημαντικό και βλέπετε η σπουδαιότητα και η απόσταση από ευαίσθητα υποσυστήματα, από υπάρχουσες χλωρίδα και πανίδα στην περιοχή, αισθητική κατάσταση του χώρου, χώρο ταξικά μας ενδιαφέρει, η απόσταση σε συνδυασμό με τα στοιχεία φυσικής απόκρυψης και προκάλυψης, κατεύθυνση επικρατούν ανέμων, οπτικές θέσεις επαφής και είναι και το κριτήριο αυτό που αφαιρέθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απόσταση χώρου από το κέντρο βάρους της παραγωγής απορριμμάτων, το οποίο στην βαθμολογία είχε τη βαρύτητα 7%. Λειτουργικά γενικής φύσης που είναι εδαφομορφολογία, έκθεση του χώρου σε επικρατούντες ισχυρούς ανέμους, τα βλέπετε οικονομικά, τα οποία αφορούν την ευκαιρία εκτέλεσης του έργου, δηλαδή πόσο εύκολα γίνεται η λεκάνη ταφής κλπ. Και το κόστος μεταφοράς απορριμμάτων. Όλα αυτά τα κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν, προβλήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο το 12 τον Φλεβάρι, στον τοίχο που κάθεται ο Δήμαρχος πίσω και ψηφίστηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως έπρεπε να ψηφιστούν. Τι είναι αυτά τα κριτήρια τώρα, γιατί υπόθηκε ότι είναι μεθοδευμένα. Ας το δούμε λοιπόν αν είναι μεθοδευμένα. Καμιά απολύτως μεθόδευση δεν υπήρξε, είναι η εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης, δημοσιευμένης στην εφημερίδα της κυβέρνησης,
στο φύλλο 1016-17 Νοεμβρίου του 97, όπου οι υπουργοί περιβάλλοντος κλπ. Κλπ. Καθορίζουν τα κριτήρια για την χωροθέτηση χιτή. Δείτε λοιπόν εδώ τα κριτήρια, οι όροι και κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής θέσεων εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων. Σε αυτή λοιπόν την ΚΙΑ καθορίζει περιοχές αποκλεισμού, όπως τα έδειξα και πριν, δηλαδή περιοχές αρχαιολογικού χώρου, παραδοσιακοί οικισμοί, θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας, οικιστικές περιοχές, περιοχές εκτός ορίων συνεταιρισμών κλπ. Αεροδρόμια και ό,τι άλλο μπορεί να υπησέρχεται σε κριτήρια αποκλεισμού, και πάμε στα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης που επίσης η ίδια ΚΙΑ προβλέπει και δεν τα έβγαλε ούτε ο Γλινός ούτε κανένας άλλος από το κεφάλι του. Σε αυτά λοιπόν τα κριτήρια αναφέρεται ο προσδιορισμός κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης του ΧΙΤΑ είναι υδρογεωλογικά, γεωλογικά, όπως τα βλέπετε όλα ένα προς ένα, και τα κριτήρια οικονομικού κόστους εξετάζονται τα παρακάτω, εκτιμόμενο κόστος μεταφοράς, το ε4 στην ΚΙΑ, που σε εμάς έγινε ε3 πόσο είναι, και τα χωροταξικά, τα οποία αναφέρουν ότι τα κριτήρια αυτά αφορούν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του ΧΙΤΑ σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Γι' αυτό μπαίνει και δεν έχει καμία σχέση με το οικονομικό. Σε αυτό λοιπόν ένα υποκριτήριο είναι η οδική ή σιδηροδρομική απόσταση του χώρου από το κέντρο βάρους της εξυπηρετούμενης περιοχής. Δηλαδή, στην ΚΙΑ προβλέπεται ακριβώς αυτό το κριτήριο, όπως είχε μπει σε μας με την πρόταση του μελετητή και όπως είχε ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το κριτήριο το θεώρησαν ίδιο με το παραπάνω, με αυτό, το εκτιμόμενο κόστος μεταφοράς, δεν έχει καμία σχέση. Μίλησα για μεθόδευση, ότι εμείς τα είχαμε βάλει έτσι μεθοδευμένα, και ότι εκ παραδομής, με απόφαση που υπέγραψε ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών προς κακή του τύχη, γιατί πιστεύω ότι δεν θα έχουμε καλή τύχη με αυτή την υπόθεση, προς τον Δήμαρχο κ. Σουσούδη, στις 10 Φεβρουαρίου εκ παραδομής δύο φορές τα κριτήρια που είναι στα χωροταξικά και στο εκτιμόμενο κόστος μεταφοράς, και προτείνει να αφαιρεθούν τα χωροταξικά το 7%. Αυτό το υπογράφει, που σημαίνει ότι η στοιχεία στην έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης δεν είχαν ένα γκλάρα, δυστυχώς οι άνθρωποι, να δει το ταυτόσιμο κριτήριο, ή ο άνθρωπος υπέγραψε κατ' εντολή με σκοπό μόνο έναν, την αλλίωση της οποιαδήποτε βαθμολογίας. Δηλαδή ουσιαστικά την αλλίωση της μελέτης, το τίναγμα στον αέρα της μελέτης, για να υπάρξει μια νέα μελέτη που ο Θεός ξέρει πότε θα ολοκληρωθεί, και μακάρι να υπήρχε και ας ήταν όπου να ήταν, στο μακροτάδελο και οπουδήποτε, γιατί προσωπικά εμένα και την παράταξή μας δεν την ενδιαφέρει του πού θα γίνει τόσο το χιτή, όσο το να γίνει με όλες τις προϋποθέσεις μη επίπτωσης στους γύρω χώρους. Με αυτά λοιπόν τα δύο κριτήρια, όπως τα εν τέλει η απόφαση του 97 δημοσιευμένη, τόλμησαν να βγάλουν το ένα και τόλμησαν να μιλήσουν για μεθόδευση από μας, προκειμένου να βγει η πλούσκα. Καμιά απολύτως μεθόδευση δεν υπήρξε και ούτε ποτέ θα υπήρχε, γιατί απλά αυτή ήταν η απόφαση του μελετητή, αφού γύρισε και για κάποια σημεία. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλα κατάλληλα σημεία. Στη λογική να δούμε το πιο κατάλληλο, δεν θα κάνουμε ποτέ χιτή. Όπως και η ίδια λογική στο να υπάρξει σύμφωνη γνώμη όλων. Ούτε αυτό ποτέ θα το πετύχουμε. Κάποιοι πάντα θα αντιδρούν, κάποιος θα πιστεύει ότι έχει επίπτωση στη δική του δραστηριότητα, στο μικρό κοσμό του, στη δική του ατομική επιχείρηση ή κατοικία, και είναι φυσικό. Αυτό που πρέπει να πάρει υπόψη ο μαζικός φορέας, ο Δήμος, είναι να μην έχει επιπτώσεις γενικές στα πλαίσια των νόμων και να αποκαταστήσει τις όποιες αδικίες υπάρξουν. Αυτό λοιπόν με τα κριτήρια και το μαγείρεμα, και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να υπάρξει στην περιφέρεια και διοικητική
και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία κατά του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας, γιατί δεν μπορεί να υπογράφονται τέτοια έγγραφα χωρίς να υπάρχει και το αντίστοιχο και η αντίστοιχη ευθύνη. Τα οικονομικά κριτήρια, το εκτιμόμενο κόστος μεταφοράς το οποίο το αφήσαν, είναι αυτά που βλέπετε, πολύ χαμηλό, χαμηλό μέτριο κλπ. Και εξαρτάται από την απόσταση. Όλο το κριτήριο αυτό έχει 2% βαρύτητα, γι' αυτό και δεν ήταν σπουδαίο και το αφήσαν. Και βγάλαν το 7%. Οι συντελεστές. Η βαρύτητα όπως καθορίστηκε έγινε στη συνέχεια κατανομή με συντελεστές επί της 100 με αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε, δηλαδή στα γεωλογικά, υδρογεωλογικά που έχουν 35% να βγαίνουν χαρακτηριστικά υπεδάφους κλπ. Κλπ. Όλα αυτά, κάθε ένα ξεχωριστά, η θέση έργων υδροληψίας και χρήση νερού έχει βαρύτητα κοντά στο 9%. Λογικό. Ή η έκταση της ανάντη λεκάνης, δηλαδή η λεκάνη απορροής, έχει βαρύτητα μεγάλη, 5,25. Στη συνέχεια, τα περιβαλλοντικά με 10% μειώθηκε με πρόταση της αντιπολίτευσης τότε στο Συμβούλιο του 12, δηλαδή είπαν ότι να μην είναι υψηλό ποσοστό τα περιβαλλοντικά, να είναι χαμηλό, και τα οικονομικά. Το δεχτήκαμε και από 15 έπεσε στο 10 και είναι η απόσταση από προστασίας, από Natura, από ιδιαίτερες περιοχές κλπ. Τα χωροταξικά με 35% είναι λογικό και με το κριτήριο που είναι αυτό που συζητούσαμε, το γάμα 4, η απόσταση από το κέντρο παραγωγής απορριμμάτων, το 7% που θεώρησαν ίδιο και το οικονομικό, και το οποίο είναι σαφώς ψευδές, ήταν ας το πούμε το επιχείρημά τους για να καταλήξουν έτσι, και τα λειτουργικά και γενικής φύσης που αφορούν την χωρητικότητα, το πότε θα γεμίσει ο χυτή με τα υπολείμματα που θα θάβονται κλπ. Τα οικονομικά κριτήρια 10% όπου θεωρήσαν ταυτόσιμο αυτό το κριτήριο που αφορά το κόστος μεταφοράς και τίποτε άλλο. Αυτή λοιπόν είναι η βαρύτητα των κριτηρίων ψηφισμένη συνολικά και ομόφωνα από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τροποποίηση που έγινε από τους ίδιους και πιο συγκεκριμένα από τον Άρη τον Διαπούλη και το αποδεχτήκαμε. Τα κριτήρια λοιπόν που έχουν στον αποκλεισμό, συγγνώμη, είναι τα χωροταξικά κριτήρια ανάλυση μαζί με τα οικονομικά που είχε πει και είναι αυτό που λέει για το ΓΑΜΑ 4, η απόσταση του χώρου από το κέντρο βάρους, το κριτήριο αυτό αξιολογείται η οδική απόσταση του χώρου διάθεσης από το κέντρο βάρους της εξυπηρετούμενης περιοχής, το οποίο προφανώς είναι ευθέως ανάλογο της απόστασης που διανύεται από τα απορριμματοφόρα. Η βαθμονόμηση του κριτήριου παρουσιάζεται ακολούθως και έχει. Δηλαδή δεν είχε καμία αυθαίρετη βαθμολόγηση. Η ΚΙΑ, η κοινή που είχε απόφαση, είναι τόσο λεπτομερής που λέει κάτω από τα 10 χιλιόμετρα αυτός ο βαθμός επί της 100, 10 με 20 τόσο, δηλαδή είναι πολύ λεπτομερής και αυτή εφαρμόστηκε. Θα μπορούσε να είναι και κάποια άλλη, όχι όσο αφορά το είδος των κριτηριών, γιατί αυτή η απόφαση τελευταία του Δημοτικού Συμβουλίου που αφαιρεί το κριτήριο της απόστασης είναι παράνομη, δεν περιέχει το κριτήριο που η ΚΙΑ επιβάλλει να υπάρχει, αλλά την βαρύτητά του μπορούσαμε να την αλλάξουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να το κάνει. Αυτό δεν έγινε προφανώς γιατί δεν υπήρχε λόγος να γίνει. Από το Google, ποια είναι τα σημεία που έχουν προταθεί. Δεν μπορώ να μεγαλώσω αυτό το χάρτη. Βλέπετε λοιπόν με κόκκινη κουκίδα είναι οι τρεις νέες θέσεις. Αυτή που δείχνω είναι η Κύλιζα, δηλαδή η περιοχή του Καπανού. Αυτή είναι η Αγία Θέκλη. Είναι έτσι, δεν μας δώσανε λεπτομέρειες, αλλά κάτω από το δρόμο, πιθανώς. Και αυτή είναι ο Κάβος Φρίγελο, που είναι απέναντι από το Κόρδι, αυτό που βλέπετε, το βουνό που βλέπετε απέναντι από το Κόρδι. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι το στενό, αυτή εδώ η οποία έχει βαθμολογηθεί, τρίτη στη σειρά στη μελέτη που έχει κατατεθεί, δεύτερη συγγνώμη. Είναι τα τρομάκια που έχει αποκλειστεί γιατί είχε παλιότερη, στην αξιολόγηση ήταν χαμηλά. Είναι το κάστρο που έχει αποκλειστεί γιατί έχει από τις Βυζαντινές αρχαιότητες αποκλεισμό. Είναι ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος έχει αποκλειστεί με τρεις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων παραμονές των εκλογών του 10
Βάμπουκα, τα λέω καλά, πούντος. Έφυγε. Όπου έγιναν ο σύνδεσμος και οι τρεις δήμοι και πρώτος ξεκίνησε ο Δήμος Ιδρούσας, ο οποίος και συμφωνήσε απόλυτα στην αρχή ο προφήτης Ηλίας να είναι χώρος επιλογής. Είναι οι δύο θέσεις στη Βουρκωτή, οι οποίες αποκλείστηκαν και δεν βαθμολογήθηκαν, γιατί από την ειδική υπηρεσία περιβάλλοντος είχε δοθεί το 7 στις εκλογές, δηλαδή το 7 αρνητική απάντηση στην τότε ολοκληρωμένη μελέτη πάλι που είχε κατατεθεί, και είναι οι τρεις θέσεις στο Μακροτάνταλο, από τις οποίες η μία αποκλείστηκε γιατί οι Βυζαντινές αρχαιότητες έχουν έγγραφο που λέει ότι έχει οπτική επαφή, και από τις άλλες δύο έχει μία από τις θέσεις αξιολογηθεί και είναι τρίτη στη σειρά της υπόψη μελέτης. Αυτή η μελέτη δηλαδή έχει πρώτη θέση αυτή που αναφέρουμε, την μπλούσκα, αυτή την πράσινη θέση, δεύτερη είναι το στενό, αυτό εδώ, και η τρίτη είναι το μη ένα ή μη δύο, δεν θυμάμαι ακριβώς, στο μακροτάνταλο. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της θέσης που έχει, είναι πρώτη. Δείτε αυτή την περιοχή που έχει και επίσης τα κριτήρια αποκλεισμού με την Natura. Αυτό που βλέπετε χαρακτηρισμένα όλα είναι Natura τα πράσινα. Μέσα αυτά δεν μπορεί να γίνει. Και το κάστρο εδώ και το στενό εδώ και το στενό με μεγάλη δυσκολία περνάει σαν θέση βαθμολογημένη δεύτερη, γιατί μπορεί λόγω ειδικής προστασίας στην περιοχή να την πετάξουν έξω. Η θέση της πλούσκας. Αυτή είναι μία φωτογραφία που θέλω να σας δείξω με όλες τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και όλες τις αποστάσεις. Η πλούσκα απέχει από τις γίδες, το βλέπετε, 2.300. Από το Ατένι, τα σπίτια και όχι την παραλία, τα πρώτα σπίτια, απέχει 2.110. Οι τρεις γεωτρήσεις του Μπατζίου που βλέπετε είναι η γάμα 3 που είναι η πιο κοντινή και απέχει 1150 μέτρα, η επόμενη 1700 και η άλλη 2600. Στα ανάγκη, δηλαδή πάνω από το χώρο. Σύμφωνα με την ΚΙΑ επιτρέπεται να είναι ακόμα και στα 500 μέτρα και μάλιστα κάτω από το χώρο η γεώτρηση. Πάνω από τα 500. Δεν συζητούσαμε να βάλουμε προς τα κάτω, απλά γιατί η πρώτη θέση που είχε, για όσοι θυμούνται μια πολύ παλιά μελέτη το 94, 96 κάπου εκεί, είχε κοροθετήσει κάπου εδώ την περιοχή και τότε πράγματι ίσως να υπήρχε κίνδυνος για γεωτρήσεις, είχαν αντιδράσει κλπ. Και είπαν αλλάζουμε, ήταν ακόμα πρόεδρος της κοινότητας η μαμά η Τασούλα στο Γάβριο και αλλάξαν και έγινε χωροθέτηση στη δεύτερη θέση πάνω τρομάκια, όπου βεβαίως δεν μπορούσε να γίνει γιατί εκεί δεν μπορούσε να θάψει ούτε κατσίκα, είναι ένα μέρος ορεινό με μεγάλη κλίση, ήταν μια θέση απλώς για να βγει δεύτερη. Από το Πατσί, το οποίο υπάρχουν παράπονα για απόσταση από το χώρο, δεν το συζητούμε. Μιλάμε για μια απόσταση 5,5 χιλιόμετρα. Σας θυμίζω ότι ο Χιτής στη Σύρο είναι στα 500 μέτρα και δεν συζητούμε να συγκρίνουμε και τον τουρισμό μας μόνο. Δεν μιλάω για τα χωριά, αλλά ακόμα και του Πατσίου με την Σύρο, το κατανοείτε. Ένας τουριστικός προορισμός ο οποίος έχει εξάμηνη διάρκεια, να μην πω ετήσια, και που έχει το χιτή του στα 500 μέτρα. Και το Γάβριο βέβαια, που επίσης υπήρξαν ζητήματα για την απόσταση, το οποίο είναι στα 7 χιλιόμετρα. Για την ίδια την περιοχή θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν μία οροσειρά που είναι, ας το πούμε αυτό εδώ, είναι μία λοφοκορυφή έτσι, από την έξω μεριά είναι το Ατένι. Άλλη μία είναι οι γίδες αυτοί εδώ και από την έξω μεριά είναι οι γίδες. Η κοιλάδα που είναι ο πλούσκας, που είναι αυτός εδώ ο ποταμός και καταλήγει ποταμός, αυτό το αίμα και καταλήγει σε μία ακρογιαλιά που δεν έχει πρόσβαση πάνω πιο μετά από το Ατένι, δεν έχει καμιά οπτική επαφή με καμία από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και δίπλα, από όσο γνωρίζω, υπάρχει μόνο κάποιος κτηνοτρόφος ο οποίος έχει κάποια δραστηριότητα τοπική. Τα υπόλοιπα επιχειρήματα που αφορούν την διέλευση των απορριμματοφόρων είναι έως, από σαθρά έως μη σοβαρά,
αν αναλογιστεί κανείς ότι για κάθε καράβι που ξεφορτώνει υλικά οικοδομών στο Γάβρο απαιτούνται περίπου 100 ταλίκες για να μεταφερθούν στα Σταυροπέδα, του Πέτσα, του Βαλμά ή οπουδήποτε αλλού, είναι αστείο να συζητούμε ότι θα εμποδίσει η διέλευση δύο απορρομματοφόρων την ημέρα από τη χώρα και ενός από το Κόρδι στις χειρότερες περιοχές, διότι αυτά από το Πατσί και από το Γάβριο ούτως ή άλλως κινούνται στον οδικό άξονα, δεν προσθέτουν κάτι παραπάνω. Με τρία λοιπόν απορριμματοφόρα που θα πηγαίνουν στο χώρο, δεν συζητούμε καμιά επιβάρυνση όταν αυτή η δραστηριότητα που λέμε η μεταφορά λατομικών προϊόντων είναι πραγματικά σοβαρό πρόβλημα και θα μπορούσε ο Δήμος να το δει στο μέλλον. Είχαμε κάνει κάποιες προτάσεις παλιότερα, με την οικονομική κρίση δεν μπαίνουν τέτοια ζητήματα. Αυτά τα δύο επιχειρήματα των νερών της διέλευσης των αυτοκινήτων μέσα από τους οδικούς άξονες του τουρισμού είναι τα δύο κύρια επιχειρήματα. Δεν είναι αλήθεια, απομένουν αυτό το συναισθηματικό γιατί να έρθει στην περιοχή μας, που είναι πραγματικά το μόνο που δέχομαι, και απομένουν για τους συμβούλους της περιοχής του Πατσίου η λογική γιατί να έχουμε τα σκουπίδια εδώ που εγώ τους υποσχέθηκα προεκλογικά να μην έρθουν. Ο μικρόκοσμος όμως του καθένα δεν μπορεί να επηρεάσει την τύχη του νησιού, γιατί αν εμείς δεν κάνουμε χιτή, δεν χωροθετήσουμε χιτή άμεσα ώστε να απαλλαγούμε από τα πρόστιμα και να μπορέσουμε να πάρουμε παράταση διαχείρισης στα Σταυροπέδα, τότε είναι πολύ πιθανό να περάσουμε ένα καλοκαίρι με τα σκουπίδια στους δρόμους, με οποιοδήποτε κίνδυνο μπορεί να φανταστεί κανένας πέραν της υγείας κλπ. Την επίπτωση στην οικονομική και τουριστική κίνηση. Δεν πιστεύουμε ότι η χωροθέτηση στην Πλούσκα επηρεάζει πραγματικά κανέναν, ούτε θα μπορούσαμε να πιέζουμε και να επιμείνουμε σε αυτή τη χωροθέτηση. Και να ξεκαθαρίσω ξανά κάτι. Ποτέ δεν υπόθηκε στο μελετητή πηγαίνετε στην Πλούσκα ή πηγαίνετε εκεί. Η μελέτη όταν ήρθε σε εμάς είχε πολλές θέσεις επιλογής, στις οποίες σιγά σιγά με τα κριτήρια αποκλεισμού, την ατούρα που χρησιμοποιήθηκε, σεισμογενή ρήγματα και όλα τα άλλα που είδατε, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και είναι κριτήρια αποκλεισμού τα οποία εάν κανείς στηριχθεί μπορεί να ρίξει μια απόφαση. Με αυτή λοιπόν τη λογική αποκλείστηκαν όλα ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα να πέσει η χωροθέτηση στο Συμβούλιο Επικρατείας. Σας θυμίζω ότι επειδή σαν Δήμος Άνδρου, πρώην Δήμος, όχι για το καλλικρατικό Δήμο αλλά για το καπροδιστηριακό, έχουμε χωροθετήσει την περιοχή του βιολογικού, πήγαμε σε απαλωτρίωση, πήγαμε μέχρι Συμβούλιο Επικρατείας δύο φορές, κερδίσαμε γιατί είχαμε κάνει μια σωστή μελέτη και δεν βγήκε η μελέτη για να πάμε εκεί, βγήκε γιατί ήταν το καταλληλότερο από τα διατιθέμενα σημεία. Με αυτή τη λογική πάμε και εδώ και πιστεύουμε ότι για τον κάθε πολίτη θα υπάρξει η λογική, αν δεν λυθεί το σκουπίδι, αν δεν λυθεί το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, το μέλλον της Άδρου υποθηκεύεται και στη δουλειά και σε όλα τα άλλα. Και αντίθετα, ο χιτή χωροθετημένος όπως τον έχει μελέτη, δεν επηρεάζει καμία ανθρωπογενή δραστηριότητα, ούτε θίγει συμφέροντα κανενός. Τελευταία και κλείνω, γιατί μπορεί να θέλετε να κουβεντιάσουμε ό,τι θέλετε και μπορώ να το ξέρω. Εμείς ζητήσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να επανέλθει, ακούστηκε η πρότασή μας, θα επανέλθει την Τετάρτη σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Μέγαρο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα υπάρξει και ο μελετητής. Για μας μένει και δεν θα σταματήσουμε εδώ, η καταγγελία κατά του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας και το εγγράφο που έδωσε και μένει και η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να υφαρπάξει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ψεύτικα στοιχεία αναφέροντας ίσα ίσα για μας μεθόδευση και όχι για εκείνους. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ο μελετητής ήρθε στο νησί δύο φορές, έγιναν κλειστές συσκέψεις της πλειοψηφίας, ενημερώθηκε η πλειοψηφία, άραγε για ποιο ζήτημα που δεν μπορούσε να ενημερωθεί και η μειοψηφία, άραγε τι ήταν αυτό που έπρεπε να γνωρίζει ο κύριος Σκόρδος, ο κύριος Λάσκαρος, ο κύριος Λάβδας και όλοι οι άλλοι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και δεν μπορούσαμε να τα ξέρουμε κι εμείς.
Γιατί όλα αυτά που υπόθηκαν σε αυτές τις δύο κλειστές συσκέψεις δεν υπόθηκαν στο Δεύσο του Δημοτικού Συμβουλίου με τη μειοψηφία και την Μίζωνα και την Ελλάσσονα για να πάρουμε και εμείς ενημέρωση. Αυτά αποτελούν μεθόδευση, εμείς δεν το αφήσουμε, είναι κακή πίστη των ηθινών του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αυτή η δουλειά έχει μεθοδευτεί από ανθρώπους και κάποιοι άλλοι σύρθηκαν σε κάποιες αποφάσεις τις οποίες θα τις βλέπουν και θα ντρέπονται, γιατί τα κριτήρια που χρησιμοποίησαν ήταν απλά για να βγάλουν μια θέση που σύμφωνα με τους ανθρώπους που μεθόδευσαν την κατάσταση θα τους απάλασαν από πολιτικές επιπτώσεις. Δεν υπάρχει μέλλον στο νησί αν δεν πάει αυτή η χωροθέτηση όπως είναι. Γιατί όποια, ακόμα και αυτή που έχει ήδη υποβληθεί στη βάσανο των τριών ενστάσεων ομάδων οι οποίες απαντήθηκαν και έχουμε καταλήξει, αυτή και μόνο τη διαδικασία να περάσει η θέση του Μακροταντάλου είναι από 6 μήνες έως 2 χρόνια. Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια η Άνδρος. Μέσα από αυτή τη συνάντηση, εγώ θέλω να βγει και όλοι μας επιθυμούμε η ανάλογη πίεση στο Δήμαρχο να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του, να πάψει να είναι ίσως συντονιστής των διαφορών, των θεμητών ή αθέμητων φιλοδοξιών κάποιων συμβούλων του και να πει ότι θα πάρω πάνω μου το ζήτημα και θα προχωρήσω για τη λύση του προβλήματος στο νησί και όχι για να ικανοποιήσω τους πρωτοκλασσάτους ή δευτεροκλασσάτους συμβούλους μου. Δεν έχει περιθώρια η Άνδρος να παιχτεί τέτοιο παιχνίδι. Όλα αυτά που γράφτηκαν για την επιστολή μου για δίθεν ψέματα είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας. Κανένα ψέμα δεν έχω στην επιστολή μου, το δηλώνω. Ένα ψέμα έχω και θα το πω, ότι αυτό που αναφέρω σαν δέσμευση των 7 εκατομμυρίων ευρώ για μας, για την Άνδρο, δεν είναι δέσμευση, γιατί η διαδικασία στο ΕΣΠΑ, στο Πράσινο Ταμείο, είναι λίγο περίεργη. Υπάρχει ένα ταμείο και ένας κατάλογος έργων. Όποιο τελειώνει εντάσσεται και χρηματοδοτείται. Εάν έτσι το ανέφερα στην επιστολή μου, αμφιβάλλω αν θα καταλάβαινε κανείς. Αυτό που έγραψα λοιπόν είναι ότι εάν τέλειωνε τώρα η χωροθέτηση και δημοπρατούνταν, υπήρχαν κασφαλισμένα χρήματα. Και αυτό δεν είναι ψέμα. Όλα τα άλλα είναι απολύτως αλήθεια και τίποτα δεν είχα να αλλάξω. Δεν άλλαξα και ποτέ άλλωστε στη μέχρι σήμερα ενασχόλησή μου με τα κοινά. Εγώ αυτά είχα να πω, τα έγγραφα είναι στη διάθεσή σας και ό,τι θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε, αν μπορώ να απαντήσω. Δεν είμαστε διοίκηση, αλλά έχουμε νομίζω απόλυτη ευθύνη, γιατί η διοίκηση δεν μπορεί να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Δυστυχώς δεν έχει την ικανότητα να διαχειριστεί το κεντρικότερο ζήτημα που υπάρχει. Καλή είναι η χορή, τα τραγούδια, οι φωτογραφίες και όλες οι αναρτήσεις, τα δελτία καιρού, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτά δίνουν το κλίμα ενός Δήμου που πρέπει να λύσει προβλήματα στο νησί και όχι να διαχειρίζεται μόνο την ενημέρωση των κατοίκων. Ευχαριστώ. Θέλω να πεις σε περίπτωση που μέχρι τέλος του 2015 δεν καταφέρουμε να χωροθετηθεί, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για το 2016 οικονομικές όσον αφορά το μελέτη και ποια θα είναι η επιβάρηση και πώς είναι τα πρόστιμα και πού θα καταλογιστούν. Υπάρχει μια απόφαση η οποία έχει έρθει από 13 Δεκεμβρίου του 2013, έγινε το δικαστήριο, πήγε ενστάσεις κλπ. Είναι η καταδίκη του Δήμου με 5.000 πρόστιμο. Απαλλάχθηκε ο Γιάννης Ογρινός ως Δήμαρχος. Ο Δήμος καταδικάστηκε και διατάσσει το πολιτικό δικαστήριο. Γιατί υπάρχει και η προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, θα σας εξηγήσω, το πολιτικό δικαστήριο διατάσσει. Απορρίπτει την αγωγή ως προς το τρίτο και τέταρτο, δηλαδή το Λινό και τους υπολείπους, συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη και διατάσσει την οριστική παύση της λειτουργίας του ΧΑΔΑ, που λειτουργεί σταυροπέδα, απαγορεύει στον πρώτο εναγόμενο, το Δήμο, την αναπόθεση απορριμμάτων στο ΧΑΔΑ και στην ευρύτερη περιοχή και εκτός δηλαδή του χώρου του αρχαιολογικού, απειλεί σε βάρος του πρώτου, του Δήμου δηλαδή, 5.000 ευρώ για κάθε παραβίαση της διαταγής αυτής
και καταδικάζει στην καταβολή των, των εξόδων. Αυτή λοιπόν η, η απόφαση προκλήθηκε μετά από μήνυση που είχε γίνει στο Δήμο και στο Δήμαρχο από τους δύο συλλόγους, δηλαδή το Σύλλογο τον Εξοραϊστικό του Πιτροχού και τον Πολιτιστικό του Πιτροχού, των Αθηνών δηλαδή και της Αθήνας. Υπογράφων για παράδειγμα εδώ είναι ο Αντώνης Ολάβδας, ο νυν Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει μεθαύριο τα χρήματα που θα πληρώσουμε ως πρόστιμο στη μήνυση που έκανε ο ίδιος και θα ακολουθήσουν και οι άλλες μηνύσεις. Ποτέ δεν ήταν λογικό να ταγούμε το χαλί κάτω από τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου. Είναι μία η διαχείριση και έπρεπε όλοι μας να έχουμε μια συγκαταβατική στάση ώστε η διοίκηση όποια ήταν να τα διαχειρίζεται με έλεγχο και επιμονή για το χιτή κλπ. Στη Σαντορίνη, αν παρακολουθείτε τώρα με την ψηφιακή αναμετάδοση των Βουλκάνων, το ένα, είχε ένα δημοτικό συμβούλιο που ακόμα είναι στη χωροθέτηση του δεματοποιητή και τσακωνόταν για το πού θα πάει ο δεματοποιητής. Τα ρίχνουν ακόμα στη Σαντορίνη που είναι ο πρώτος παγκόσμιος τουριστικός προορισμός σε ένα ρέμα, τα καίνε, δεν μιλάει κανείς. Εμάς τα σκουπίδια μας γίνανε διάσημα σε όλη τη γη, Ιαπωνία, γη του Πυρός κλπ. Οι σακούλες της Άνδρου, του Πρόλιου και του Γασπαρί είναι διάσημες. Λες και αυτό θα ήταν αυτό που θα έλεγαν ένας κακός δήμαρχος ο Γλινός και όχι μια κακή Άνδρος που χωρίς να σημαίνει ότι κρύβουμε το πρόβλημά μας, δεν το διαφημίζουμε κιόλας. Ανάμεσα στις δύο αυτές θέσεις υπάρχει και το μέτρο, η πίεση να έχουμε σωστή διαχείριση χωρίς αυτό. Να μην πολυλογώ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκκρεμεί η οριστική εκδίκαση της ένστασης που κατέθεσε ο Δήμος τον Ιούλιο επί θητείας μας, δηλαδή ακόμα, κατά της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού που είπε πάρτε τα όλα, δεματοποιείτε σκουπίδια τα πάντα και φύγετε. Αυτή την απόφαση ζητήσαμε να ακυρώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η Επιτροπή Αναστολών με μια απόφαση στις αρχές Δεκέμβρη αποδέχτηκε την αίτηση του Δήμου, ανέστειλε την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού μέχρι την οριστική εκδίκαση. Έχω ακούσει ότι είναι κάπου το Μάρτιο η οριστική εκδίκαση. Εάν τότε πάμε και πούμε δεν χωροθετήσαμε, γιατί τότε είχαμε υποβάλει όλη τη μελέτη, ορίστε η μελέτη χωροθέτησης, και είπανε στο Συμβούλιο Επικρατείας, εάν το οποίο έχουν χωροθετήσει, ας τους δώσουμε τη δυνατότητα. Αν τώρα πάμε και πούμε ότι κάνουμε μια νέα μελέτη, είναι πιθανό να μας απαγορεύσουν εντελώς και διαπαντός τη διαχείριση στο σημείο εκείνο. Και ήθελα να δω πώς θα τα πάμε και πού και ποιος θα αποδεχτεί να πάμε κάπου σκουπίδια χίδιν, ακόμα και με δεματοποιητή, και πόσοι όμορφοι κάτοικοι ή περιοχές θα το αποδεχτούν. Κανείς.